Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σα. Ε, το θέμα μα σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Πολλοί πιθανώ να πιστεύουν ότι δεν έχει να κάνει και τόσο με τον ελληνοκεντρισμό. Ωστόσο, το θέμα των διεθνών εξελίξεων είναι τόσο σημαντικό και επηρεάζει την, ε, την πατρίδα μα με διαφόρου τρόπου. Θα δούμε και, και πώ εμπλέκονται μέσα σε αυτό και διάφοροι Έλληνε, είτε πρώην πολιτικοί είτε όχι, με διάφορα πράγματα. Τα οποία, με διάφορε πράξει ή διάφορα βιβλία, τα οποία κάνουν, τα, τα οποία κατά καιρού γράφουν και σχόλια. Πριν από τι απαρχέ του 21ου αιώνα, είχε αρχίσει να υπάρχει ένα κίνημα τρόπον την Α, όπου διάφοροι καθηγητέ πανεπιστημίων, ιδιαίτερα στην Αμερική, είχαν αρχίσει να γράφουν διάφορα βιβλία με θέμα την πολι πολιτισμικότητα, λε και προετοίμαζαν το έδαφο για αυτό το οποίο θα γίνει. Παραδείγματο χάρη, είχε γράψει ο καθηγητή ο, ο Φράνση Φουκουγιάμα είχε γράψει ένα βιβλίο το τέλος της ιστορίας. Και σχεδόν ταυτόχρονα ο καθηγητής ε, του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ, ο Σάμιουελ Χάντιγκτον, είχε γράψει ένα βιβλίο «Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκοσμίου τάξεως». τη παγκόσμια τάξη. Συγχωρήστε με αν εγώ μιλάω στην, στην καθαρέβουσα. Λοιπόν, το θέμα, είναι, το θέμα που πραγματεύεται είναι το ότι ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατον να συγκεραστούν οι διαφορές των πολιτισμών μεταξύ των διαφόρων νοοτροπιών, των λαών, των εθνών, των κρατών, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, τα δίκαιά του τα έχει, γιατί μέσα μπαίνει πάρα πολύ σημαντικό το πλαίσιο το οποίο ονομάζεται θρησκεία, ειδικά ο μουσουλμανισμός. Ο μουσουλμανισμός, όπως ξέρουμε, είναι μια θρησκεία η οποία είναι λίγο διαφορετική. Αυτό το οποίο πρεσβεύει ως θεϊκό νόμο, το θεωρούν κατά πολύ ανώτερο από... Αυτό που ονομάζουμε εμεί νόμου κοινωνιών. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Έρχεται λοιπόν εδώ, πριν από λίγο καιρό, ένα πολύ γνωστό μα πρώην πολιτικός ο οποίο ασχολείται πλέον μόνο με τη συγγραφή, και γράφει ένα σχόλιο, προσφυγιά ή εισβολή. Είναι ο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Οι Πιθανή... παλιότεροι θα τον γνωρίζετε από, το παλιά... από τα παλιά στελέχη της... του κόμματο τη Νέα Δημοκρατία και από αυτού οι οποίοι ήταν οι θεωρητικοί του νέου φιλελευθερισμού και του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού και κατόπιν του νέου φιλελευθερισμού και το καθεξής. Και γυρίζει και γράφει ότι η παρουσία του Ισλάμ σε μια χώρα επιδρά στις εξελίξεις ευθέω αναλόγως με τους αριθμούς των μουσουλμάνων που βρίσκονται εκεί. Αν οι αφοσιωμένοι οπαδοί του Μωάμεθ δεν ξεπερνούν το 1% του πληθυσμού, τότε οι μουσουλμάνοι είναι φιλήσυχοι, αγαπούν την ειρήνη, δείχνουν έτοιμοι να ασχοληθούν αποκλειστικά με την καθημερινότητά τους. Και αυτό ισχύει απόλυτα σε διάφορε χώρε όπου ο πληθυσμό των μουσουλμάνων συνολικά στο συνολικό πληθυσμό είναι μικρό. Δηλαδή δεν ξεπερνάει, όπω λέει, το πληθυσμιακά το 1%. Το πρόβλημα όμω αρχίζει όταν αρχίζουν οι εισερχόμενοι σε μια χώρα να γίνονται περισσότεροι. Όταν ο αριθμό των μουσουλμάνων κατοίκων προσεγγίσει το 2-5%, αρχίζει ο προσιλητισμό άλλων εθνικών μειοτήτων. Καθώ και ομάδων του πληθυσμού οι οποίοι αισθάνονται περιοριθοριοποιημένοι και κατά κάποιο τρόπο απόβλητη της κοινωνίας. Όπως παραδείγματο χάρη είναι φυλακισμένοι, ειδικά στην Αμερική, πιθανώς να θυμάστε, υπήρχε ο Μάλκολ Μέξ, κάποιος ο οποίος έγινε ακτιβιστής ενώ όσο ήταν φυλακισμένος. Και ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό και κατόπιν δημιούργησε ένα ρεύμα στην Αμερική υπέρ του μουσουλμανισμού. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται ήδη σε ορισμένε χώρε, όπω η Δανία, όπου το ποσοστό έχει ίσα ίσα ξεπεράσει το 2%. Η Γερμανία, στην οποία έχει φτάσει πλέον το 3% και ανεβαίνει ραγδαία. Η Βρετανία, όπου είναι το ποσοστό, ήταν 2,7% όταν έγραφε το άρθρο ο Αδριανόπουλο. Η Ισπανία, η Ταϊλάνδη κλπ. κλπ. Όταν το ποσοστό ξεπεράσει περίπου το 5%, τότε αρχίζουν οι πιέσει. Εντείνονται σε τέτοιο βαθμό, ο οποίο είναι μεγαλύτερο αναλόγω του μεγέθου τη μειονότητο. Αρχίζουν οι διεκδικήσει. Παραδείγματο χάρη για την εισαγωγή ειδικού καθαρού, το λεγόμενο χαλάλ, ε, χαλά, ε, χαλάλ, προϊόντων, στη, με ισλαμικούς όρους σφαγής για τη δημιουργία φαγητού. Παραδείγματο χάρη, αναγκάζουν και στα σούπερ μάρκετ και στις βιομηχανίες παρασκευής κρέατος να προσληφθούν μουσουλμάνοι εργάτες, οι οποίοι θα, θα προσπαρασκευάζουν και θα διαχειρίζονται τη διανομή της τροφής. Αυτό είναι ένα, το έναυσμα. Για να πάμε στο παραπάνω. Όταν το πληθυσμιακό ποσοστό των μουσουλμάνων ξεπερνά το 10%, αρχίζουν και κάνουν την εμφάνισή του με, ανισχυ, με ανισχυτική συχνότητα, κάποια στην αρχή παράπονα, και αρχίζουν κάποια ζητήματα με θες, σχετικά με την κοινωνική του κατάσταση. Τα οποία αρχίζουν και οδηγούν πλέον σε βιότητε. Στο Παρίσι, βλέπουμε συχνά πλέον τα τελευταία χρόνια πυρπολίσει αυτοκινήτων, ενώ η παραμικρή κίνηση που ενοχλεί του Ισλαμιστέ συνήθω παίρνει την απάντησή τη με βιαιότητε και πολύ συχνά με αίμα. Αν θυμάστε, και στην Κοπενχάγη πριν από κάποια χρόνια υπήρχε κάποιο έντυπο το οποίο σατήριζε τον Μωάμεθ και όχι με τον, με τον, με τον τρόπο τον, τον όχι και τόσο κομψό τον οποίο έκανε κατά κάποιο τρόπο το Σαρλί. Ε, το Σαρλί Χεμπτό ήταν χιδαίο περιοδικό μπροστά, μπροστά, σε εκείνο το, το οποίο ήταν της Κοπενχάγης το αντίστοιχο. Και μπήκανε μέσα στα γραφεία του περιοδικού και τα έκαναν λαμπόγιαλο. Συγγνώμη για την έκφραση. Και ζήσαμε όπω θυμάστε και το, ε, στην αρχή, στον Ιανουάριο-Μήνα ή Φεβρουάριο, τέλη Ιανουαρίου, την επίθεση στο περιοδικό το Σαρλίχ Εμπντό. Και όταν τα ποσοστά λέ, ανεβούν πάνω από το 20%, αρχίζουν συχνέ εγκληματικέ ενέργειε, οι οποίε περιλαμβάνουν σκοτωμού αντιφρονούντων. Συνήθω αυτοί είναι οι ετερόπιστοι, οι χριστιανοί, οι άλλοι οι ετερόδοξοι, οι Σιείτε. Καθώ και αρχίζει και, και σχηματισμό παραστρατιωτικών οργανώσεων. Έτσι ξεκίνησαν στην Αιθιοπία, όπου το ποσοστό έφτασε πάνω, ξεπέρασε το 33%. Το Τσάντ στην Αφρική έχει ξεπεράσει το 53%. Στο Λίβανο το ποσοστό πλέον έχει ξεπεράσει το 60%. Στη Βοσνία το 40%. Και όταν το ποσοστό των μουσουλμάνων κατοίκων ξεπερνά το 60%, αρχίζουν οργανωμένε διώξει απίστων, εθνοκαθάρσει αντιφρονούντων και η χρησιμοποίηση τη Αρία ω επιθετικού όπλου. Δηλαδή, οι χριστιανικές χώρες σιγά σιγά αρχίζουν και με, όπως βλέπουμε τώρα τελευταία γίνεται φανερό στην Ευρώπη και γεμίζουν από μουσουλμάνους, στην αρχή πιθανώς τυχαία. Κατόπιν όμως κάποια συνειδητή κινητοποιήσεως. Κανένας δεν μπορεί να διαπιστώσει, δεν μπορεί να εκφράσει μια κέρια άποψη γι' αυτό. Υπάρχουν όμως παρατηρήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Και υπάρχουν και συμπεράσματα και τα κακά τα οποία έχουν γίνει, τα οποία μας, μας αφήνουν όλους καμιά φορά με το στόμα ανοιχτό, επί παραδείγματι, Η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη χώρα σε βιασμούς στον κόσμο. Ο λόγος είναι διότι οι μουσουλμάνοι πλέον βγαίνουν, βιάζουν τις Σουηδές, οι οποίες ήταν, ήταν συνηθισμένες σε μια άλλου είδους ελευθεριότητα κοινωνικά, η οποία είχε, υπήρχε, είχε εγκαθιδρυθεί στην, στη Σουηδική κοινωνία, και το αποτέλεσμα όμω είναι το ότι παρόλο που η αστυνομία κάνει τη δουλειά τη, σε αντίθεση με αυτό το οποίο γίνεται παραδείγματο χάρη εδώ στη χώρα μα, στην οποία δεν αφήνουν τα σώματα ασφαλεία να κάνουν τη δουλειά του, συλλαμβάνονται οι ένοχοι και τα δικαστήρια δηλώνουν αναρμόδια να του δικάσουν υπό την δικαιολογία το ότι ο θεϊκό νόμο είναι υπεράνω του ανθρωπίνου. Αυτό το πράγμα οδηγεί όπω καταλαβαίνετε σε ανατριχιστικά, επακόλουθα. Επίση, αν ρίξουμε μια ματιά σε φωτογραφίε, σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πλέον είναι ελεύθερα. Για το τι συμβαίνει εκτό από τα ελληνικά νησιά και στου συνδροδρομικούς σταθμού στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη, στο Μόναχο, ακόμη στα σύνορα Ουγγαρία-Σερβία, θα διαπιστώσουμε τι προσπάθειε των μέσων μαζική ενημερώσεω, τα οποία θέλουν, επικεντρώνουν τι κάμερε στα ελάχιστα γυναικόπαιδα τα οποία υπάρχουν μέσα στου πληθυσμού των Ισραιών των Μουσουλμάνων στι χώρε αυτέ. Και έτσι Ουσιαστικά, ο κόσμο ο περισσότερο δεν μπορεί να δει και να, κατα... να κατανοήσει ότι 8 στου 10 ανθρώπου είναι άνδρε. Και μάλιστα νέοι άνδρε, γύρω στα 20. Σπάνια περισσότερο. Ανάμεσα λοιπόν στι τόσε χιλιάδε προσφύγων, πού βρίσκονται οι γυναίκε, τα μικρά παιδιά ή οι άρρωστοι και ηλικιωμένοι ώστε να δικαιολογείται ο όρο προσφύγων που είναι η δικαιολογία μα οι ότι τώρα όλη αυτή η ιστορία γίνεται λόγω, λόγω Συρία κλπ. Επίση, είναι ακατανόητο και κάτι ακόμη. Πώ όσοι διαφεύγουν από τη Συρία συνήθω στρέφονται μόνο προ τη Δύση και όχι στι πολύ, πολύ κοντινέ χώρε, οι οποίε εκτό από πλούσιε είναι και μουσουλμανικέ. Οι χώρε όπω το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, μέχρι στιγμή δεν έχουν δεχθεί ούτε ένα μετανάστη. Παρόλο που ειδικά η Σαουδική Αραβία έχει υποδομέ να δεχθεί εκατομμύρια. Αν θυμάστε ότι κάθε χρόνο στο προσκύνημα στην Καάμπα υπάρχουν εγκαταστάσεις με κλιματιζόμενες σκηνές οι οποίες μπορούν να δεχθούν την ίδια στιγμή πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωπους μόνο στη μόνο στη Μέκα. Μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή τη δυνατότητα που θα υπήρχε αν ήθελαν να δεχθούν και να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο ίδιο θρησκευτικό δόγμα. Αντίθετα υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες οι οποίε έχουν οικονομικά προβλήματα, σοβαρά. Υπόψη, να φωτογράφει ο Αδριανόπουλο, έτσι. Και αναφέρει τι, την Τουρκία με 1,8 εκατομμύρια, λέει, μετανάστε. Εδώ είναι να γελάει κανένα. Η Τουρκία των 60 και 70 εκατομμύριων πληθυσμού έχει 1,8 εκατομμύρια και ο Αδριανόπουλο το θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Και η χώρα μα, η οποία έχει δεχθεί μόνο μέσα σε ένα εξάμεινο αντίστοιχο πληθυσμό, δεν, αναφέρει, δεν, 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 δεν κάνει τον κόπο να την αναφέρει καν. Λοιπόν. Η, η όλη δικαιολογία η οποία έρχεται μονίμως είναι διότι θέλουν να περάσουν μέσω της Ελλάδος, στην Ευρώπη όπου πιστεύουν ότι θα βρουν καλύτερες συνθήκες. Αλλά είναι αυτό στην πραγματικότητα ο λόγος. Μην βιάζεστε. Θα μιλήσουμε μετά τα σχόλια σας παρακαλώ. Λοιπόν, κάποτε λέει ο ίδιος ο Αδριανόπουλος σε άλλο άρθρο, λέει μίλησα με κάποιο μετριοπαθή, μουσουλμάνο τη κοινότητα του Αμπού Μπάκρ στον Πακού. Ο οποίο γύρισε και μου είπε: Εδώ στο Αζερβαϊτζάν έχουμε εξασφαλίσει μια πραγματική οάση με και ηρεμία. Τα πράγματα όμω δεν είναι παντού και για πάντα έτσι. Εσεί στη Δύση, μου σημείωσε με έμφαση, κρίνετε τα πράγματα μέσα από τι δικέ σα θρησκευτικέ και πολιτιστικέ αξίε και αντιλήψει. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώ συμβαίνει. το απάντησα. Μα αντιδρούμε με ανθρωπισμό και με στήριγμα την ανοχή, και απαντά, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Οι μουσουλμάνοι στη Δύση δεν ενσωματώνονται στο δικό σας τρόπο ζωής και στις δικές σας αξίες και αρχές, και αντιδρούν με το δικό τους τρόπο διατηρώντας άσβεστες τις αντιλήψεις, αλλά και το μίσος που τους πλημμυρίζει απέναντι στη δική σας ευμάρεια. Εσείς μπορεί να σκέφτεστε ότι, 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 ότι είστε ανθρωπιστές, αλλά τελικά εισπράτετε τρομοκρατική βαρβαρότητα και φόνους. Μόνο γιατί είστε Δυτικοί και όχι Μουσουλμάνοι. Πρέπει να κατανοήσετε κάποιε θεμελιώδεις Ισλαμικέ αξίε, που δεν μπορεί να τι απεκδηθεί κανένα αφοσιωμένο στι παραδόσει Μουσουλμάνο, όπου και αν, σε όποιο δόγμα και αν βρίσκεται. Υπάρχει η Χετζίρα, η, η είναι η αρχή τη μετακινήσεω. Αν θυμάστε, Χετζίρα ή Αιγύρα, όπω μα το μάθαιναν στα σχολεία, ήταν το έναυσμα της επιστροφής του Μωάμεθ από τη Μεδίνα όπου είχε καταφύγει ξανά στη Μέκα. Σύμφωνα λοιπόν με το, με το Κοράνι και πολλά εδάφια πράξεις και ερμηνείες των, της εφαρμογής των κανονισμών υπάρχει ιερή υποχρέωση για κάθε πιστό μουσουλμάνο ή μετεγκατάσταση σε κομμάτια γης που δεν είναι ελεγχόμενα από το Ισλάμ. Με βάση λοιπόν τις εντολές της Ντάουα, του συγκεκριμένου κανόνα, που αποτελούν ένα είδο Ισλαμική επιταγή, όλοι αυτοί οφείλουν να εργαστούν για τη διάδοση του μηνύματο του Ισλάμ και την εγκαθίδρυση ενό άλλου Ισλαμικού κράτου. Αυτό που εννοώ, συνεχίζει, είναι ότι οι γραφέ καθοδηγούν τον πιστό μουσουλμάνο σε τέτοια συμπεριφορά. Όλοι οφείλουν με τον ένα ή άλλο τρόπο να ενταχθούν αυτοί και ο κόσμο τον οποίο ζουν στον κόσμο του Θεού, στον Τάρελ Ισλάμ, ενώ εσείς επιμένετε και μιλάτε για ανθρωπισμό, υποδοχή προσφύγων με τρόπο ανοιχτό και στόχο την ομαλή αφομίωση αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν για τη σταδιακή επιβολή της αρία του Ισλαμικού νόμου και την, καταπο, και, και την καθυπόταξη των καφύρ, των απίστων. Αυτό είναι για να βλέπουμε ότι καμιά φορά όταν εκφράζουμε η λέξη καφύρ που σημαίνει άπιστος από αυτή τη λέξη προήλθε κατόπιν σε αντιδάνειο ελληνικό η λέξη καφρος που λέμε εμείς την οποία πιστεύουν ότι είναι δική μας εφεύρεση και τη χρησιμοποιούν για να μας, με την, πρώτη, με, την κάθε ευκαιρία για να μας λένε ότι είμαστε σοβινιστές, εθνικιστές κλπ.